Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από τη Sonic Arena με άρωμα με Suns Elite, παρακαλώ. Το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ MNP και Big Babes. Οι MNP αγωνίζονται πλέον στα μεγάλα σαλόνια της Elite στο καλοκαιρινό. Αντιμετωπίζουν τους Big Babes, οι οποίοι έχουν κάνει πάταγο στις μεταγραφές, έχουν έρθει πολύ πολύ γνωστοί παίκτες. Στην αστική ζωή της πόλης, τα Τσέρις έκλεψε την σειρά της, δεν θα συγκρατήσει, ήταν εκεί πέρα ο Στρούζας και συγκράτησε την μπάλα. Μασκός. Οι εξελίξεις δεν μπορεί να πει, θα πω αυτά που θέλω, θα τα πω εν καιρό. Δεν αφωνόμαστε, όλα θα γίνουν. Καλοκαιράκι, καλό μπάσκετ, ό,τι καλύτερο. Μασκός. Έκανε ωραία τρίπλα, πέρασε, στέκεται, δεν θα εκτελέσει, έβαλε μια πάσα μέσα από την κρίδα, ρότρυπα και θα έρθει η πρώτη πόντη για τους MNP. Κουμόκα. Σε λάθος πάσα παραλίγο σπίτι ο τεθνίδης στο γωνία στο για τρεις άσκοπο. Από μια προσθήκη MMP στους Big Baby ο πάνω Άλμπας. Μόκα σε ένα jump shoot άστοχο. Ο Ιτάρης προηγουμένως κύριε το shoot. Μόλις πάμε ένας εκ των μεγάλων απόντων στην περασμένη αναμέτρηση και στους MMP. Θα χάσει με 13 πόντους απέναντι στους δυστυχισμένους μαζί. Μια ομάδα η οποία τώρα το ξαναπώ δεύτερη φορά στη μετάδοση. Okay, έχει κάνει πάταγο. Έχει κάνει όμως. Άστοχος στην πρώτη πολύ ο δεύτερη, 3-0. Για τους Big Babes είναι διαθέσιμος ο Γιατρίδης με το νούμερο 15 ο οποίος παίρνει την μπάλα, καθώς και ο Τερτζίδης 20 στον πάγκο, οι οποίοι έπαιξαν και όχι μόνο έπαιξαν και πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι κιόλας. Back to back παιχνίδια έπαιξαν με τους Salonics στη Masters και με τους Babes στην Elite πλέον. Πολλές εξελίξεις στο μπασκετάκι. Ο Ντάλπας έβαλε μια πάσα μέσα, δεν συγκράτησε ο Μόκας. 3-0. Ο Λάνου. Και στην πάσα Γιατρίδης. Ο Τριάδης στη γωνία σου για 3. Είναι άστοχος. Μετά θα πάρει το rebound. Αν έχει παρέκει μάζι ψε ο Λάσκος. Γιαζής. Γιαζής παραλίγο το κλέψιμο. Ο Παϊτάρης συγκράτησε ο Γιαζής με το έτσι θέλω. Πάει μέχρι μέσα άστοχος απέναντι στο 3-2 με το νούμερο 15. Όμως, όπα! Δεν κατάλαβε ότι έχονταν η μπάλα σε αυτό σε πρώτη φάση. Ο Μελιτάρης συγκριώτησε δεύτερη. Γιατρίδης. Ποιος έπαιξε... Και πολύ μάλιστα. Στο ρίξ το ξαναλέω, αλλά εσύ, να ξέρεις, ούτια τρεις άστοχος. Ξεκινάει και ως βασικός τους Babes. Μιλάμε για Devotion, έχει αστεία. Αφήλ Devotion δεν θα πρέπει να είναι ύμνος της Ευρωλίγα. Για τους Big Babes θα πρέπει να είναι. 12 δευτερόλεπτα. Φόκας. Άλπας πάει μέχρι μέσα, deflection τον Παλαιάνο, η μπάλα θα πάει όμως στον Ασκοπλίος. Πάει μέχρι μέσα, Λάσκος και κέρδισε την πολύ κοσμή ρακέτα των Babes. 5-0 για τους MMP. Παλαιάνου. Ο Τρίμος έκανε μια προσπίση. 16 μέχρι μέσα. Φάουλ. Ο Λάνου πήρε από την επαναφορά του Παϊτάρη σου για 3, άστοχος. Ο Παϊτάρης ήταν εκεί πέρα, δεν πήρε το επιθετικό rebound. 3 πλάσι λεπτά λοιπόν για τους Babes χωρίς ενεργητικό, αυτό κι αν είναι η είδηση. Άστοχος. Συνδάσεις, ίσως βασικός. Πολύ παίκτης γίνηση, ένας από αυτός είναι ο Μόκας, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Μετά σκρίνω από τον Δάλπα, μακρινό σου, τάστοχο απέναντι σε ψωμένο χέρι του Δημητριάδη, ο οποίος ανταποκρίνεται στο έκοψη και ψυχόραση. Έχω γίνει δεύτερος, έβινε με τα Τσέρις. Γιατρίδης. Σου διατρίδης από προτροπή από την εξέδρα, άστοχος. Μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή το Δάλπα, ο οποίος τρέχει. Δάλπα σε απέναντι στο Τατσέρι, έκοψε προς τη μήνυση, στέκει την κυκλή, έχει παραμείνει ελεύθερος για πολλή ώρα, είναι άστοχος όμως, γιατρίδης το rebound. Τρίπλες, Στρούζας δεν έκλειψε, δεν έκανε το φάουλ. Τον επιτηρεί. Γιατρίδης πάει μέχρι μέσα, πάει για το coast to coast, έστοχος! Πέντε δύο, είπα ότι έπαιζε προηγουμένως.
Είπα ότι έπαιζε στο προηγούμενο. Πέντε δύο λοιπόν. Πανίδης, υπάρχει τέτοιος που λέει που κάθεται εδώ πέρα δίπλα να πω ότι ο Ιατρίδης δεν έκανε τέτοια στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Θεσσαλονίκς. Δεν έβαζε τέτοια. Τρίζας, σε πια τρεις άστοχο με πολύ μεγάλη καμπύλη. Τσέρις. Ιατρίδης, Παουλιάνου, όχι δεν θα πάρει, δεν άλπασε τέτοια πέρα και έκομψε και αυτή την πάσα. Άλπας, μέχρι μέσα, δεν έβαλε το καλάθι, δεν πήρε ούτε το φάουλ, αλλά είναι εκεί πέρα. Συμπιαστής για το rebound, Λάσκος. Λάσκος, Τρούζας, δεν συγκρατεί. Μόγκας, σώζει την κατοχή, 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να βιαστεί όμως. 2 τώρα. 0 ακόμα κάτι, δεν είχε αντιληφθεί το γεγονός ότι τελείωνε ο χρόνος. Λάθος τώρα για τους MMP, δεν είναι μπάλα στα χέρια τους. Είναι ένα screen. Ο Λεάνου έχει κλειστεί καλά από τον Λάσκο. Γωνία Φαϊτάρης. Ένα από τα νέα αποκτήματα των Μπέγκης. Για τρεις. Ο Τσέρις άστοχος. Πάλι θα πάει σε παίκτη τον MMP στο Μόκα. Λάσκος. Οργανώνει την επίθεση των MMP, μάσες και παινιές, by the way, για όσους δεν το ξέρουν. Εμπνευμένο όνομα, δεν έγινε τυχαία. Λόγκας θα πάρει το τρίποντο, θα το πάρει ο Δάλπας. Ούτε αφαιρέσει τον Ιατρίδη και ευκίνητος ο Δάλπας. Ένα ενδιαφέρον ματσάπ, Λάσκος τελειώνει και πάλι χρόνος επίθεσης, το έχει αντιληφθεί τώρα. Ο Λάσκος είναι άστοχος όπως απέναντι στον Ιατρίδη, ο οποίος έφαγε το συλλογικό του σπίση. Για τρίτη δεν θα πάρει στη γωνία ο Παϊτάρης, θα εκτελέσει από τη γωνία ο Παϊτάρης, θα ευστοχίσει από τη γωνία ο Παϊτάρης. Πέντε όλα. Στα χαμηλό το σκορ. Γιωσής. Πάρε ένα σκορ από τον Τάλπα, έχει ανέβει ψηλά. Μόκας. Στέκεται ένα side step back άστοχος, για τρίτη στο rebound, απέναντι στον Τάλπα, ο οποίος ήταν εκεί πέρα για να επιτύσει το και έχει πατήσει την γραμμή ο Δατσέρης. Έκανε μεγάλο άνοιγμα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει το κορμί του. Βγει εκτός. Έχουμε αλλαγές του Σεόγλου. Οι Κυριαζείς θα περάσουν εντός. Μόγκας και Λάσκος περνάνε. Μόγκας περνάει εκτός. Έχει περάσει επίσης εκτός. Και ο Στρούζας έχει περάσει στον πάγκο των MMP. Καλπάς. Συγκαλτής. Για το κλέψιμο Παλαιάνου, για το overplay. 6 δευτερόλεπτα και πάλι δεν λιώνει ο χρόνος στον MMP. Λάσκος πρέπει να το πάρει. Στη γωνία Δάλπας στα 10 τα έχει βρεθεί ελεύθερος άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα τα τέρις εκεί που είναι ο Ιατρίδης. Μέχρι μέσα Παϊτάρης. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη απέναντι στον Δάλπα άστοχος Παουλάνου. Σεούλου. Δάλπας. Τρίπλες και πάλι και ο Σεούλου για τρεις. Έχει στο φως. Τρίποντο τώρα για τους MMP, το κυνηγούσαν εδώ και ώρα το βρήκαν τώρα, 8-5. Ιατρίδης. Ένα screen. Στην weak side στα 15 δευτερόλεπτα, στους Ιατρίδης άστοχος. Τα Τσέρις δεν μπορεί να απαντήσει και ο Σεούλου είναι εκεί πέρα, θα συγκρατήσει. Όχι την μπάλα, ήταν εκεί πέρα τα Τσέρις. Εξασφάλισε μία ακόμα κατοχή για τους Babes. Την Τριάδης έκανε μία προσποίηση και βρεθεί ελεύθερος. Κλείστηκε από δύο δύσκολη προσπάθεια. Δεν πήρε το φάουλ του Άλμπα στο rebound. Τροχδέματα και από τους δύο πάγκους για την ίδια φάση. Δάλπας. Οργανώνει την επίθεση ή οργώνει την επίθεση. Για να δούμε. Έχει την ικανότητα να το κάνει και τα δύο. Μεγάλος άστοχος. Κυριαζής. Βάζεται μία ακόμα τριπλή αλλαγή για τους MMP. Σήμερα με τον coach Βασαμίδη, 22 παίκτες. Για τρεις άστοχος. Μετάρης. Μάσκος. Σεόγλου. Σεόγλου. Για ζήσει την κορυφή. Καλό μας game πάει σε όλους τους παίκτες που βρίσκονται σε παρκή. Μπάλα, υπάρχει τζάμπολ. Μεταξύ Δάλπα και Ιατρίδη. Άλεξ, το νούμερο 15.
Κάλπας περνάει εκτός μαζί με τον Φανίδη. Περάσει ο Μόκας εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο για τους MLP. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Κάλπας περνάει εκτός. Υπάρχει πρωτοπή από την γραμματεία να σταματήσει, να μην αρχίσει το παιχνίδι. Οκ, ήδη αισθητήθηκε το θέμα. Όλα καλά. Ζεάδη, στους πια τρεις με τη μία που πήρε την μπάλα του σούταρε που αστόχησε. Ο Ετάρης πήρε το επιθετικό rebound. Ολάνου. Διατρίδης. Σε καλή άμυνα ο Μόκας που παίρνει τα συγχαρητήρια από τον coach. Στα 6 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί από 2, πήγε να βγάλει μια πάσα. Έχω την εντύπωση ο Ολάνο. Πράγματι είναι χαμηλά το φάουλ. Κουτσέρης. Ολάνο. Διατρίδης τώρα έκανε μια αποφασιστική τρίπλα. Πάει μέχρι μέσα, έχει κλειστεί και πάλι από 2. Ο ψήλος των Babes. Είναι έστοχος, 8-7. Καλύτερο σκορ από ό,τι θα περίμενε κανείς, σύμφωνα με τα προγνωστικά. Κιουσέογλου. Αλλά, όπα, κόπηκε από το δατσέρι ο Κιουσέογλου. Πέρα και συγκριτή του Γιαζής. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Αλλά αν δεν είχε upset στο μπάσκετ, δεν θα το δούμε. Μέχρι μέσα έκανε το λάθος. Μάσκος έκανε το λάθος και τώρα ο δατσέρις μέχρι μέσα. Άστοχος όμως, σχεδόν εξ επαφής. Κάτω το καλάθι. Το 7 παραμένει. Η κατοχή παραμένει για τους Babes. Έχασε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Τσέρις. Για τρίτη στην κορυφή. Για τρεις από τη γωνία, άστοχο. Ο Μαϊτάρη το έχει πάρει αρκετά προσωπικά τον απόκτημα των Babes. Ξέρουν. Γιάννης μέχρι μέσα έχει βάλει δύσκολα στην άμυνα των Babes. Έχει κερδίσει το φάουλ του Δημητριάδη. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για τους MMP, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στη λήξη της πρώτης περίοδου. Μόκας. Μόκας στα 10. Ένα jump shoot για 3. Για 3 είναι άστοχος. Για 3 στο rebound. Άλεξ που θέλει να τρέξει και πάλι. Είναι απέναντι το προσωπικό αντίπαλο στην πρώτη φάση για το κλέψιμο. Σε δεύτερη, για 3 της έβγαλε μια πάσα την 3 της αστόχησε. 15 δευτερόλεπτα τώρα για τους MMP. 8-7, καμία ομάδα δεν έχει σπάσει το φράγμα του διψήφιου. Σχεδόν 10 λεπτά μετά και δεν έχεις κάνει το φάουλ πέρα στο έτερο νούμερο 15. Το ένα 15 στο άλλο. MMP στην επαναφορά, 8 δευτερόλεπτα. Λάσκος. Θα πάρει screen, θα πάει ο ίδιος, όχι, σε για 3. Πολύ δύσκολο από το νούμερο 15 τώρα MMP. Άστοχο, 8-7, όσο είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Πάρα πολύ χαμηλό. Τα άστοχα σουτ. 8-7. Για να δούμε ποια ομάδα θα ευνοήσει αυτό το χαμηλό τέμπο που έχει εντριωθεί στο σκοράρισμα και πότε θα σταματήσει να υφίσταται, γιατί οι πιθανότητες να συνεχίσει να υφίσταται θα τις μένετε στα ίδια επίπεδα και στις επόμενες περιόδους είναι αρκετά μικρές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Zone Arena, 8-7, δεν έχουμε επιστρέψει από το time out, έχουμε επιστρέψει από τη λήξη της πρώτης περίοδου, 8-7 είναι το σκορ. Δάλπας έχει περάσει εκ νέου στο αγωνιστικό χώρο, πρώτη κατοχή είναι για τους MMP και κερδίζει φάουλ ο Δάλπας. Από Χαλκίδη, ο οποίος έχει περάσει εντός για λογαριασμό των Davis, καθώς και ο Νίκος Τερζίδης. Δεν ξεκίνησε ως βασικός αυτός. Σεούλου. Τώρα έκανε μια προσπίση στον Τριάδη σου για 3, τον έπαιξε στα πόδια. Τον κόρυψε λίγο στο ταψί, αλλά είναι άστοχος. Από τη γωνία. Τερζίδης. Νίκος, σε μια από τις πρώτες του φάσεις στο παιχνίδι. Άστοχο, σούτ από τη γωνία με τον Τερζίδη. Δάλπας θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Στα 32 δευτερόλεπτα, 2 φάουλ έχει μέσα ο ίδιος παίκτης. Yeah.
φορά. Μονόπουλος. Στην πάσα, Δάλπας δέχτηκε. Φαουλ και πάλι του Μητριάδη. Δάλπας, τι γίνεται. Όπως τα κουνούπια πάνε σε μένα επειδή είμαι γλυκοαίματος, έτσι και τα φαουλ πάνε στον Δάλπα στη δεύτερη περίοδο. Σε ούτε 40 δευτερόλεπτα έχει εκπαίδευσει 3 διαφορετικά φαουλ. Και αυτή τη φορά είναι και συμβολές. Του διαφορετικού παίκτε. Έστω από στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Μητριάδη, αποφασιστικά, πολύ δυναμικά. Big Babes είναι τώρα στην επίθεση του Μητριάδη, δίνει ένα screen. Θα είμαι εκεί μέσα, θα βγάλει μια πάσα ο Γκάντ για τρεις από τη γωνία, Νίκος Σερνίδης, άστοχος. Να μπάλα το σπάσιμο, ελευθερία. Μόγκας. Πεσέογλου έχει έρθει από τον πάγκο και συνεχίζει στη δεύτερη περίοδο. Μοδόπουλος. Δάλπας μέχρι μέσα σου για 3 και ο Σέογλου το νιώθει, είναι άστοχος στα μπλο, Δημητριάδης σε ένα ακόμα rebound. Φορέζει προς πίσω από τον Βαλτσονίδη, από τον πάγκο. Μέχρι μέσα ο Τζίδης σου για 3 από τη γωνία. Αυτή τη φορά έτσι το έχω τρίποντο. Δίλερ. Οκ. Για να δούμε τι δίλερ θα κάνει απόψε. 9-10. Και Σέογλου. Θα σημεί από τον Δάλπα. Επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ τώρα. Στον Δάλπα. Πήρε 3. Φάουλ εννοώ. Έκανε 1. Στρούζας περνάει εντός της θέσης του Παπαδόπουλου. Δέχεται και τις οδηγίες από τον coach να διαλέξει τις πλευρές. Απέναντι στην παίκτη του, Τζίδης. Έφτιαξε μια πάσα στη γωνία, αλλά δεν υπήρχε κανένας. Θα ήταν ελεύθερος αν ήταν. Αλλά αν ήταν, μπορεί να μην υπήρχε ενδεχόμενο να είναι ελεύθερος. Όπως και να έχει, θετικό rebound του Παλαιάνου. Δύσκολη προσπάθεια εκ νέου. Άστοχος θα αρχίσει στο rebound. Επιθετικό Τζίδης. Δίλερ μέχρι μέσα στέκεται. Εκτέλεσε, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον Λάσκο. 69, ωραίο νούμερο κιόλας. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Babes, Τερζίδης. Τερζίδης με το νούμερο 7 και πάλι με το νούμερο 4. Στα 7 παίζει καλή άμυνα πάνω του ο Φανίδης. Ήρθε και ο Τεσέογλου Σουτιά, 3 από πολύ μακριά. Άστοχος, τελείω το χρόνο της επίθεσης για τους Babes. Άστοχος, με το χαρίζεις. Τεσέογλου τώρα. Δάλπας δεν θα συγκρατήσει ούτε ο Χαλκίδης. Πολύ μακριά, πάσα πολύ ψηλή. Κάνει τη χειρονομία coach. Ρεμίσει οι παίκτες του. Νίκος Τερζίδης. Δίλερ στη γωνία. Δίλερ τώρα του έμεινε. Στρούζας θα κάνει το φάουλ. Καλό τεχνικά φάουλ, αλλά έχουν συμπληρώσει 3 πλέον και η MMP. Στα 2,5 λεπτά, 3-3 τα ματικά. Τερζίδης Junior. Δίλερ από τη γωνία. Τερζίδης το νούμερο 4 σου για 3 άστοχος. Δάλπας στο rebound. Στρούζας, ένα screen. Φόκας. Στα 12 δευτερόλεπτα ένα jump shoot άστοχο. Αμυντικό rebound. Τον Τίλερ και θέλει να τρέξει. Μέχρι μέσα ωραία πάσα, ενδεχομένως να μην την περίμενε εκεί πέρα ο Χαρτίδης. Ο οποίος αστόχησε. Στρούζας. Πολύ fast pace το παιχνίδι, Μόκας πέρασε. Πάει μέχρι μέσα, κόπηκε. Αυτό το καρίζει καθαρά. Λίγο πριν αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 17 δευτερόλεπτα για το MMP. Δάλπας. Δάλπας ψάχνει μια πάσα, την βρήκε μέσα στη ρογιέτα, θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε υψωμένο χέρι, επιθετικό rebound. Ίδιο το Μόκα, αλλά λάθος, έχασε. Δίλερ 2-1-2-1-1. Για να δούμε, σκαστή πάσα. Αρχίδης τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τώρα ήρθε το καλό για τους Babes. 9-12. Φανίδης. Είναι τον πάγκο Κυριασής, Στρούζας. Δάλπας σουτ για 3, άστοχος. Ο Λεάνου το rebound. Και έχει ζητήσει time out ο Πόλης Μασαλίδης με την πρώτη ευκαιρία. Η γραμματεία θα είναι το πρώτο time out στην καρδιά για το δεύτερο παιχνίδι. Τζίδης, Νίκος. Λίγο το κλέψιμο. Έχει καλή άμυνα ο Φανίδης, ο οποίος παραμένει κολλημένο πάνω του. Δεν έχει πάει στον Παουλεάνο, ο οποίος είναι στην κορυφή σου για 3 από τη γωνία. Με καλό φόρμ, είναι άστοχος ο Ντίλερ. Παραπέρα εκτός.
προσφορές από τον πάγκο των MMP για το επερχόμενο play, το οποίο βγήκε. Ένα jump shoot απέναντι σε άμυνα και πάλι δικαίωσε αυτή τη φορά τον Κιουσεούλου. Τερσίδης. Αυλεάνου. Τερσίδης με το νούμερο 4, Νίκος μέχρι μέσα πήρε τα βήματα, έκανε πολύ καλή δουλειά, κάλυψε πολύ χώρο. Και όταν το καρίζεις αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 11-14. Φανίδης. Κιουσεούλου. Δάλπας το σκέφτηκε λίγο από την κορυφή, το πήρε άσοχος και πάλι το έχει πάρει προσωπικά και ο Δάλπας. Oh! Τι έβγαλε, δίλερ, ο οποίος συγκρατεί την μπάλα και... ναι, παράβαση. Ενδεχομένως έπαρση από την προηγούμενη φάση. Μπορεί να πέταξε λίγο πιο ψηλά τα πόσο που θα έπρεπε στον ήλιο. Δέδαλος και Ίκαρος. Ωραία είναι η ελληνική μυθολογία. Πολύ ωραία. Σούζας. Αλλά ωραία είναι και το μπασκετάκι. Φανίδης. 13 δευτερόλεπτα. Έχει γυρίσει, έχει κλειστεί από δύο. Έχει κάνει το φάουλο. Αρχίζει στο κυριαζί. Για το κλέψιμο Νίκος Τερζίτης συγκρατεί όμως στο κυριαζί. Φανίδης. Σρούτα σουτ για 3. Εύστοχος! 14 όλα! Και βρεθεί ελεύθερος! Έχουμε συμπληρωμένα 15 αγωνιστικά λεπτά. 14-14 το σκορ, παραμένει πολύ χαμηλό. Ο Ντίλερ θέλει να απαντήσει. Είχε βρεθεί και αυτός ελεύθερος και απάντησε. 14-17. Φανίδης. Πέρασε μέχρι μέσα. Υπέροχος σλάλομ, τα έκανε όλα σωστά και πόσο το καλά Φανίδης, αλλά είναι από κάτω και εσείς, ο οποίος λέει but wait, there's more. Πήρε το επιθετικό rebound και έβαλε το καλάθι, ακολουθούσε τη φάση. Δίλερ. Φερκίδης Παουλουάνου από πολύ μακριά. Μέσα! 16-20! Τι είναι ρε παιδιά, δεν έπαιρνε σχεδόν τίποτα στην πρώτη περίοδο και τώρα τα βάζουν όλα, όλοι. Και 6-20. Ένα ακόμα, έστωχο τρίποντο και... Σπάθεια και κλέφτη από τον Νίκο Τερζίδη. Θα οδηγήσει στην παράβαση. Ένα φάουλ στον Μόκα. Θυσίασε εδώ στο γλυκό ένα φάουλ. Κυριαζής περνάει εκτός λάσκος στη θέση του. Παράγμα που σημαίνει βολές. 20. Έχω δεύτερο Μόκας. Το 8-20. Ντάλπας περνάει εντός. Έχει καλή άμυνα στον Νίκο Τερζίδη. Είσαι από το Θωμάτου, είπε ο coach Χαλκίδης. Σουτ για 3 και αυτό. Και αυτό μέσα! 18-23. Τι γίνεται ρε παιδιά. Τους παίκτες βρίσκονται στο παρκέ ή πιάνε το νερό της ευστοχίας. Μπαλά χτύπησε στο πόδι του Τερζίδη. Στην προσπάθεια του Στρούζα να βγάλει πάσα μέσα στη ρακέτα στον Τάλπα. Άσκος. Άσκος. Καλή άμυνα από τον Νίκο Τερζίδη. Δάλπας έχει βάλει πλάτη, έχει μισή μάτς. Υπέρ του έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω του, το ξέρει. Ένα τζάμπ που έχει βρεθεί ελεύθερος ο Κυριαζής. Έξυπνη επίθεση από τους MMP. 20-23 με στρατηγική. Έκαναν double πάνω στην άμυνα στον Τάλπα. Οι Big Babes εδώ πλήρωσαν στο για 3 με ταμπλό άστοχο από τον Παλαιάνου. Εντάξει, θα παίρνουν κιόλα. Συγκρατεί. Παλαιάνου. 12 δευτερόλεπτα. Καρκίνησε να πάει από τη γωνία μέχρι μέσα ένα running floater μόνο του άστοχο. Θετικό rebound στα 12 δευτερόλεπτα. Ακόμη κι άλλα με foul. Παλαιάνου. Τώρα που έχει χειροθεί στον Τάλπα. Είναι για δύο βολές. Τερνίδης με το νούμερο 7 περνάει εκτός. Τερνίδης με το νούμερο 4 παραμένει εντός. Τατσέρις περνάει εντός. Πολλές φορές εντός και εκτός έχω πει. Πρέπει να το λέω πιο περιφραστικά, πιο έτσι ποιητικά. Τάλπας έχει κάνει δύο ποιητικά φάουλ. 20-23.
Άσογο στην πρώτη πολύ Βολάνο. Άσογο στη δεύτερη, Δάλπα στο rebound. Πήγε το κλέψιμο, ο Ντίλερ συγκρατεί και από δεύτερο παίκτη ο Δάλπα από το Χαλκίδι, ο οποίο πήγε το κλέψιμο επίση. Γεια σα. Ντίλερ. Βαρύζει μέχρι μέσα, coast to coast, κόπηκε από τον Δάλπα παραλίγο. Βγήκε το σούτ με κάποιο τρόπο, Στρούζας στο ανοιχτό γήπεδο έχει επιστρέψει, το Τσέρις έχουν επιστρέψει πολύ, περιμένει όλους για σετ επίθεση όπως φαίνεται. Παπαδόπουλος, Κυριαζής, Λάσκος τώρα στην κορυφή στα 10. Παίρνει τον Τίλερ, ο οποίος παίζει καλή άμυνα, ομυρική μάχη μέσα στη ρακέτα. Μεταξύ Κυριαζής και του προσωπικού του αντιπάλου και υπάρχει φάουλ. Από το Λεπτογαρίδι. Λάσκος στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Μπαίνουν τα τρίποτα, δεν μπαίνουν οι βολές. Μπήκε 15 για το ημίχρονο. Πώς πέρασε τόση ώρα όταν βλέπεις τα σκητάκια αυτά συμβαίνουν, περνάει γρήγορα η ώρα. Έστοχη δεύτερη βολή, 21-23. Λεπτογαρίζεις. Μέχρι μέσα στέκεται σου πια 3-23 της με καλό φόρμ, είναι άστοχος αυτή τη φορά από τη γωνία, θα σμπρώξει την μπάλα τη Βιαζής εκεί που είναι συμπαίκτης του. Κατοχυρώθηκε αρουσία για τις MMP. Λάσκος παίζει καλή άμυνα, ο Νίκος Τερτίδης τον ακολουθεί, πάει του, πάρει την μπάλα, του έχει βγάλει λίγο το λάδι, αλήθεια είναι και Βιαζής μέχρι μέσα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 23 όλα, μία ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι. Οι MMP κοιτάνε στα ίσια τους περσινούς πρωταθλητές. Το Καρίζης. Βαρύζεις, πέρασε ένα μέσα από δύο, έχει τριπλώσει άμυνα πάνω του, δεν υπάρχει φάουλ ή τέτοιο ή τζαμπούλ, φάουλ τελικά. Πάμε για μαθηρίες και για βήματα, δύο βολές ακόμα. Μίτσο στο 14 το φάουλ. Ε, α, οκ, οκ. Τώρα μας περνάει εκτός, Μόκας στη θέση του. Αφήνει το ειδί στον Εστρούζα. Υπάρχει παρατήρηση στον πάγκο των MMP από τον ΕΡΕΦ, από τον ένα εκ των δύο. Έστοχος στην πρώτη Λιμπτοχαρίζης. Στους 3-24 νέο προβάδισμα για τους Babes. Άστοχος στη δεύτερη, πήδηξε πολύ ψηλά αλλά σε λάθος χρόνο το Τσέρις καθώς η μπάλα περπάτησε στη Στεφάνη, αμυντικό rebound. Λίγο πριν πήγε εκτός ο Μόκας. Λάσκος. Ένα screen από τον Κυριαζή. Στρούζας. Κυριαζή στα 8 δευτερόλεπτα. Μαρίνος. Τη μέσα. Ζήτησε με το νούμερο 4 στο διά, 3 σε προχαρίζεις, άστοχος σε 9 φορά στρούζας στο rebound. Συγκρατεί! Πάρα πολύ μεγάλη πίεση των Babes. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Μόκας. Κάνει στη χειρονομία ο Παπαδόπουλος. Ένα jump shoot άστοχο. Δεν έχει δικαιώσει τον Μόκα. Λίγο Στερτίδης. Παίρνει και σε αυτό το παιχνίδι πολύ χρόνο. Μέχρι μέσα ζήτησε όλο το χαρίζει. Θα πάρει σουτ για 3. Και πάλι άστοχος είχε βρεθεί ελεύθερος αυτή τη φορά. Ζητήσει το rebound Στρούζας. Ο Μόκας, όχι! Καρίζης έκλεψε. Πάει μέχρι μέσα, πήγε να υψώσει ο Παλουράνου. Έκανε μία ακόμα προσποίηση, μέχρι μέσα άστοχος ο ίδιος. Το επιθετικό rebound. Γυρίσει, άστοχησε και πάλι, δεν παίρνει το rebound. Πάει τον εαυτό του και τεχνική ποινή. Στον Παλουράνου. Μία βολή. Μια πολύ τώρα για τους MMP. Έχουμε στη βολή ο Μόκας, αυτός ανέλαβε να την εκτελέσει. 24 όλα, 15,8. Το χαμηλό σκορ μας συντροφεύει και πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 15 δευτερόλεπτα επίθεση για τους MMP. MMP Big Babes, Sonic Arena.
δεύτερο παιχνίδι τη βραδιά. Άσχετο που πάσα, θα πάει στο Τρούζα. Ο Λάνου έκλειψε. Τερζίδη το νούμερο 4. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 24-26. Έχουν 2 δευτερόλεπτα. MMP δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Νάσκος το πρώτο μικρό θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο. 24-26. Παιχνίδι 50 πόντων συνολικά. Φαίνεται σε δύο επιθετικογενείς ομάδες. Μια συνθήκη η οποία ομολογουμένως νομίζω ότι περίμενε πολλοί κόσμος. Δεν έχω κάνει σχετικό ρεπορτάζ, αλλά 50 πόντοι σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι κάπως πρωτόγνωρο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν. Το ντέρμπι συνεχίζεται για να δούμε αν θα υπάρξει ξέσπασμα. Αν θα μπουν κι άλλα σουτ και θα ανέβει περαιτέρω το σκορ και ο ρυθμός. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση την οποία παρακολουθούμε εδώ και 20 αγωνιστικά λεπτά. Πρώτη κατοχή είναι για τους Babes. Ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Παράβαση τώρα, αλλαγή κατοχής. MMP οι οποίοι έχουν τον βιοδοχή και ο Σεόγλου. Σε ένα στρούδος εκεί πέρα έδωσε κάτι σαν screen. Δάλπας παίρνει την baseline. Δύσκολη προσπάθεια, δεν πάτησε την γραμμή. Δεν πήρε φάουλ, δεν έβαλε ούτε το καλάθι. Ευχαρίστησε, έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Η Ατρίδης το νούμερο 15 έχει επιστρέψει. Καλό passing game, έχει βρει ελεύθερο στο Βεβαιονίδης πάλι. Εντάξει, μια πάσα από Λεάνου. Δημητριάδη στα 6. Πέρασε μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια με ένα δεξί χουκ. Μερικός κουτάλα. 3,4. Δημητριάδη τον Babes. Το Καρίζης. Σε 3 πήγε να πάρει το φάουλ. Δεν τα κατάφερε. Άστοχος. Δεν ξέρω αν πήγε επισκοπού. Να πάρει το φάουλ ή όχι, αλλά πήγε, nonetheless. Στρούζας, Δάλπας. Στα 14 δευτερόλεπτα παίρνει στον Ιατρίδη. Γίνεται το screen και παίρνει την μπάλα στη γωνία. Παίρνει μια πάσα στο Κεσέουλ. Και έκλεισε την μπάλα ο Ιατρίδης. Τριάδης, διορθώνω. Μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μαϊδάρης, ο οποίος ξεχάσει τον πάγκο, τον είχαν βάλει λίγο στο παϊτάρι οι Big Babes, κακό αστείο προχωράμε. Σεούλου. Δάλπας. Στα 11 δευτερόλεπτα Μόγας. Στα 9 ένα jump shoot έστοχο. 26-28. Είχαν βρεθεί μπροστά με 4 οι Babes, πλέον με 2. Το Καρίδης κατεβάζει την επίθεση. Η Ατρίδης είναι η μάχη στην Εσκεργέτα, δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Παϊτάρης και το κάνει πολύ σαφές ότι πήρε την μπάλα καθώς φτώχισε σε σούτ για 3 από την κορυφή. 26-31, Στρούζας. Ο Μόγκας ανεβαίνει, θα δώσει ένα screen στον Κυριαζή. Τον Οφανίδη. Μόγκας. Σούτ για 3 στα 10, άστοχος. Πήγε ο ίδιος δευτερικό rebound. Βγήκε πίσω από την πλάτη του προσωπικού του αντιπάλου και έσπρωξε στον Δάλπα, ο οποίος παίρνει το σούτ απέναντι σε άμυνα και ευστοχή. Λίγο νίντζα εκεί πέρα ο παίκτης έδωσε στην ασίστ στον Δάλπα. Μάχη για το rebound. Τρίποντο τώρα θέλει για τους Babes. Καλό στο rebound, Στρούζας. Δάλπα και πάλι από τη γωνία. Για να δούμε, θα ψάξει πάσα. Έχει μπει σπάσει πέραν του screen στο post από τον Φανίδιο και η ενδιαφέρουσα επιλογή. Δεν είχε το καλάθι όμως. Για τρίτης, ωραία πάσα. Την Τριάδη αφήνει στο καλάθι. Το Καρίζης. Είναι πολύ ωραία επινόηση. Στρούζας. Σάλπας. Να μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια για μία ακόμα φορά. Έχει το πως. Καλίδης. Ομαδικό play. Τελικός. Το Καρίζης. Πέρασε μέχρι μέσα στη γωνία Ολιάνου. Τριάδης, στα 12. Δηλαδή πάλι μέχρι μέσα έχει κάνει βήματα κάποια την εκκίνηση της προσπάθειάς του. Μόκας. 17 δευτερόλεπτα. Γιαζής.
Λίγο το φάλο από τον Μιλέρ Στρούζας. Ένα σκρίνα το Μόκα θα εκτελέσει πίσω από εδώ, το σκέφτηκε. Άστοχο σέρμπολ, Ντάλπας σαν από μηχανής θεός παίρνει την μπάλα, αλλά παίρνει εκτός μαζί με αυτή. 30-33. Την ίδια στιγμή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φιωρεντίνα στο Conference League, στο τελικό. Και είναι λίγο το Cover the Town στον Ικαρίνα. Από την αρχή που ήρθαμε για απόψε εδώ. Oh, ωραία! Κίνηση από την Τριάδη, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 30-35. Μπροστά με 5 οι Babes. Για να δούμε αν βρίσκονται στο μετέχνιο μιας καθοριστικής για αυτούς περίοδου. Διζής στέκεται άστοχος. Τώρα 2-2 εντός. Μέχρι μέσα την Τριάδη αφήσει και πάλι πάνω στο καλάθι και κάνει την πάσα από τον Φαϊτάρη και πριν καν μπει το καλάθι και ζητήσει time out ο Κόουτς Βαρθομίδης, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε ετοιμάζει και κάποιες αλλαγές. Την οποία αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα δούμε την επανέναση του παιχνιδιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε πολύ λίγο. 5-40 από την λήξη της τρίτης περίοδου. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν σε αυτήν την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ιδιαίτερη αναμέτρηση, την οποία παρακολουθούμε εδώ και σχεδόν 25 αγωνιστικά λεπτά. Στην πρώτη κατοχή έρχεται το time out για του MMP. Βασικώς για το κλέψιμο dinner προηγουμένων. Από τον πάγκο των Big Babes, ενώ έχει για τρίτη αστοχή ο Μόκας. Εάν κατάλαβα καλά, γιατί πολύ σπαστά πήρα πληροφορίες, το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι ο Νόντιλερ αστοχή επιθετικό rebound και καλά και πέρασε σε δύο παίκτες του Βαλουλεάνου. Όταν το πω 50 χρόνια, δεν καταλάβετε. Θα βγάλουν μια συνεργασία, θα προσπαθήσουν να βγάλουν συνεργασία του Χαλκίδη μαζί με τον Ιατρίδη. Κάτι τέτοιο έχουν στην Ελλάδα να κάνουν, εάν επαναλαμβάνω, κατάλαβα σωστά. Μόκας. Στα 14 λεπτά. Στον Ιατρίδη ένα jump shoot, τελειώθηκε η προσπάθειά του. Έχω την εντύπωση. Διάδης. Άρα λίγο να υπάρξει λάθος, δεν υπάρχουν ούτε βήματα ούτε προς πίσω. Ούτε τελείωσε ο χρόνος. Και το 3 οδιακά πάρα πολύ. Σήμερα ο Βαλουλάνος δεν θα πάρει το rebound. Στρούζας. Από το πουθενά παρά λίγο να δοθεί δωράκι στους MMP. Από τον Ιατρίδη, ο οποίος συγκράτησε την τελευταία στιγμή. Λάσκος. Διαζής τώρα. Στρούζα στα 9, στέγεται και εκτελεί, το σκέφτηκε πάλι την προηγούμενη φορά που το σκέφτηκε. Έκανε έρμπολ, αλλά τώρα δεν έκανε έρμπολ, αλλά στόχισε παρόλα αυτά. 30-39, στο σύν 9 η Babe την κίνησε πολύ άλλο, σε καυτή πάσα και πάλι την τριά της. Φάουλ που έχει χρονίσει ο Κιωσέογλου. Και είναι δύο βολές, εάν μία μπει θα είναι μπροστά με 10 η Big Babe. Για πρώτη φορά διψήφιος αριθμός στην διαφορά. Ο Μόκας περνάει εκτός. Βάλπας στη θέση του. Έχει μπει και έχει βγει on and off αρκετές φορές της Βάλπας στη μέχρι στιγμή να μέτρησε. Λίγο σκοτσέζι κοντούς τον κάνει ο coach. Έχει μπει και ο Μικριάδης. Και ενδεχομένως να μην είναι το γεγονός ότι ο Ιατρίδης και ο Τερζίτης με το νούμερο 4 έχουν παίξει και το προηγούμενο παιχνίδι, ο μόνος λόγος για τον οποίο ενδέχεται να είναι κουρασμένοι οι Babes, καθώς έχουν παίξει στις 23, στις 27 και πλέον στις 29 παιχνίδια. Σούτια, τρεις δύσκολη προσπάθεια να τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για μία ακόμα φορά για τους MVP. Τον Ροδόπουλο, μία προσποίηση θα δικαιώσει τον Παολιάνο, ο οποίος ψυχεί για μία ακόμα φορά. 30-43. Συν 13, καλύτερα να βρουν λύση και γρήγορα η MMP. Λάσκος δέχτηκε για μία ακόμα φορά πίεση, κλέβει σε δεύτερο χρόνο και είναι αστόχος όμως πριν το καρίζεις. Ακολουθούσε τη φάση ο Βαϊτάρης, δεν πήρε το σκουπίδι εντός εισαγωγικών. Μπάλα. Στρούζας. Πριν ο Κυριαζής σου πια τρεις άλπας. Το χρειάζονται, αλλά δεν το παίρνει η MMP. Σου πια τρεις, θα πάρει ένα ακόμα έχοντας βρεθεί ελεύθερος και αυτή τη φορά είναι έφτοχος ο επιμένων, νίκησε 30-46. Μόλις ένα φάουλ στην τρίτη περίοδο από την πλευρά των MMP αυτό. Λάσκος. Λάλπας. Σκεφτεί ο Λάσκος στη γωνία, στην απέναντι πλευρά, στη wing side. Σκαστή πάσα, πώς πέρασε αυτή μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως ο Τρούζας. Δεν χρειάζεται το rebound. Γιατρίδης.
στην weak side shoot για 3 από την άλλη πλευρά, άστοχος ο Τίλερ. Μπόκας το rebound. Μπόκας. Η κίνηση πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως ο Κυριαζής. Τίλερ, λάθος πάσα εκ νέου, αλλά δεν καταφέρει να συγκριτήσει την κατοχή ο Λάσκος. Βάζει με τον εαυτό του. Χαμόγελο τώρα. Ρετάρης στην επαναφορά για τους Babes. Μητρίδης μέχρι μέσα, σκληρές άμυνες, fade away, άστοχο airball από τον Παουλάνου, η μπάλα περνά εκτός. Μόγκας περνάει στη θέση του Στρούζα. Τρεις παίκτες στον πάγκο των MMP, άστοχος ο Διατρίδης. Και θετικό λοιπόν και καλάθι όμως, 30-48. Ενώ τουλάχιστον 4 διαθέσιμοι στον πάγκο των Babes. Λάσκος. Είχε το κλέψιμο dealer. Στα 12. Μόκας παίρνει ένα screen, παίρνει πολλαπλά screen, θα εκμεταλλευτεί ένα από αυτό. Μέλος ο Κυριαζής, αλλά στόχισε. Ο Λάνου. Τρίδης βρίσκεται στην γωνία τώρα. Dealer συγκρατεί. Παρατρίχαν. Τρίδης μέχρι μέσα. Ο Λάνου. Για τρεις από πολύ μακριά και πάλι δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει τέτοιο καλάθι στο παιχνίδι. Θα πάρει για τους Babes. Όταν μπήκε. Γιατί. Ωραία πάσα. Πέρασε μέχρι μέσα, αλλά είναι άστοχος ο Δάλπας. 31 και πάλι κατοχή για τους Babes. Δείτε, ωραία πάσα στον Ιατρίδη από τον Dealer. Θα αφήσει την μπάλα και πάλι στο καλάθι. Ένα ακόμα καλάθι από τον ψηλό των Babes. Στο σύν 23, καθοριστικότατη περίοδος η τρίτη για τους Babes. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό αυτής. Έχουν κολλήσει στους 30 πόντους εδώ και πάρα μα πάρα πολύ ώρα η MP. Λάσκος. Από τη γωνία ο Δάλπας στην άλλη γωνία. Άστοχος που πάλι κυριαρχείς αυτή τη φορά. MNP, 30 πόντους. Κολάνου. Πήρε από τον Dealer, για τρίδης, δεν θα πάρει το τρίποντο. Αυτό τρίποντο από τον Βαϊτάρη, με ταμπλό από τη γωνία, άστοχο. Την ιδιά του rebound. Κολάνου στα 10 σου για 3, βάλα μπήκε και βγήκε. Άλλο στο rebound. Μία επίθεση λέει τώρα χαρακτηριστικά για να περάσει τον Dealer ο Λάσκος και κέρδισε το φάουλ. Έχουμε κι άλλα να δώσουμε λέει ο Περθήτης από τον Παγκό με τον νούμερο 7. Έχουμε άλλα 3, συμπληρώνει κάποιος άλλος. Γιαζής μέχρι μέσα, κόπη κι άλλα με φάουλ από τον Ιατρίδη. Και Γιαζής. Ή όχι, δεν έχουν δώσει φάουλ. Όχι, όχι, καθαρό τελικά. Με τη μία ο Θάλπας άφησε το καλάθι. 32-53 και δεν μπορούσαν οι Babes να κάνουν τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Δεν είχαν το χρόνο. Στο σύν 21 λοιπόν βρίσκονται οι Babes. Έχουν βάλει πολύ γερές πλάτες, πολύ γερή φλόρη για μία ακόμα νίκη στην Elite του Summer. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina για μια ακόμα φορά, αυτή τη φορά για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, της τελευταίας περίοδου στο παιχνίδι. Μετά της έχει το φάουλ στο λάθο. Στα 7 δευτερόλεπτα μόλις έχει γίνει το πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Άλφας βγήκε και πήρε την μπάλα. Το Παπαδόπουλο άλλαξε και πάλι με αυτόν, για 3 από τη γωνία, άστοχος. Θα σπρώξει κατά την διεκδίκηση του rebound. Τον έβαλε κάτω η διάθεση στον Χαλκίδη. Μας κάτω τον Έτσμπρο, τον τράβηξε περισσότερο. Ζήτης. Το νούμερο 4 με τη μία από τη γωνία στα 21 δευτερόλεπτα την Τριάδης. Άστοχος για 3. Πολύ καλή άμυνα από τον Τατσέρι, λαμβάνει τα συγχαρητήρια από τον πάγκο στον Ιατρίδη. Μπάλα. Δεν θα πάει στον Δάλπα. Όπου πήγε η μπάλα. Okay. Στην πάσα γύρισε, είναι άστοχος όμως. Τηλιαζής.
Φάουλ. Μόκα. Τσέρις. Για τρεις από τη γωνία Τερζίνης με ταμπλό. Άστοχος, τράβος, rebound. Άστοχο το σούτορο από τον Μόκα. Κυνηγά την μπάλα και παίρνει ο Κυριαζής. Δάλπας, συνήθηκε πάλι στη γωνία. Άσκος. Γύρισε ο Κυριαζής, πολύ ωραία κίνηση απέναντι στο Μαϊτάρι. 24-53. Τερζίδης, πάλι θα περάσει εκτός από το χέρι του Τριζιάδη για να συγκρατήσει και δεν το κατάφερε. Η MMB στην επίθεση βρίσκονται πίσω με 19-8-35 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Λάσκος. Δέλπας ζήτησε, ήθελε να αποστάρει, δεν το έκανε. Μόκας, πήρε τον Παπαδόπουλο. Λάσκος, τη διαζήτηση θα είναι αυτός που θα αποστάρει. Όχι, υπάρχει deflection από τον Τερζίδη και τον Τριάδης. Συγκράτησε, έβγαλε και μια πάσα. Τι πήγανε να βγάλουνε οι Babes και τι έβγαλαν οι Babes. Να ξέρεις, έβγαλε την πάσα. Ξέρεις. Αφήνει στο καλάθι. Μόκας, άστοχος. Τερζίδης στο rebound. Θα φτιάξω δίποτα στο ρουμάνο. Καλή πάσα το Τσέρις, γύρισε, είναι άστοχος όμως. Γυρίζει στο rebound. Λάσκος. Κυριαζής. Στην πάσα μέχρι μέσα κλείστηκε από δύο, είναι άστοχος ο Μόκας. Δεν πήρε το φόρο, δεν έβαλε το καλάθι. Βεζίδης, το νούμερο 4. Θυμάστε διπλή αλλαγή για τον... Τα, τριπλή αλλαγή. Για το μάτω τον MMP, για τον coach. 15. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ. Έχει χρωτήσει το νούμερο 15. Είναι ωραία. Γιαζής, Λοφανίδης, περνάνε εντός. Όπως και ο Κιωσέουγλου. Ο άλλος θα περάσει εκτός από το χέρι του. Τη Γιαζή. Παπαδόπουλος, Μόκας έχουν περάσει εκτός. Ζητήσει ο Λάσος μέχρι μέσα, άστοχο. Και ο Λάσκος λοιπόν εκτός για τους MMP. Ζόλου. Τρούζας για τρεις κοιτούσε αρκετή ώρα το καλάθι, είναι άστοχος όμως airball. Το ξέρεις. Ξέρεις. Έχει κάνει βήματα, ναι, πράγματι. Δέχτηκε πολύ καλή άμυνα, βρήκε τείχο απέναντί του. Γιατίς. 7 ακόμα λεπτά για τη λήξη της τέταρτης περίοδου συνεπώς του παιχνιδιού. Γιατίς. Φανίδης μέχρι μέσα, άστοχος. Γιατίς πήρε τον Φανίδη. Τερζίδης, το νούμερο 4. Μουγάνης. Στα 18 από τη γωνία σου για 3 άρχισε να έρθει πάνω του Φανίδης, αλλά δεν το πλήρωσε. Δεν μπήκε το καλάθι. Φανίδης. Φανίδης γυρίζει, πήγε ο Τερζίδης για το κλέσιμο με το νούμερο 4. Το κλέσιμο θα έρθει καθώς το άλλο βασικά θα πρέπει να συγκρατήσει και ο Τερζίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι στα 54-57. Σρούζας. Απογοητεύσεις από τον πάγκο του MMP. Φανίδης. Λάλπας έπειτα από προτροπή από τον πάγκο θα το πάρει και πάλι άστοχος. Δεν ήταν η ευστοχία
με το μέρος του Ντάλπα απόψε. Μετάρις μέχρι μέσα, θα μιλάω το φάουλ. Πέταξε την πάρα πολύ έξυπνα και παραλίγο να βάλει τον καλάθι. Στον Κιουσέουλο έχει χρεωθεί. Ήταν το τέταρτο για την περίοδο για τους MVP. Τερζίδης, την τριάδη σου για 3 airball. Χειροκροτήματα τώρα από τον coach των MVP. Στρούζας, Ζάλπας, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Δεν είναι συγκεντρωμένη η MVP πλέον. Σπέσει ο θυμός του προσφυγικού και είναι λογικό. Μετάρις, μέσα δύσκολη προσπάθεια στέκεται, έπαιξε καλή άμυνα πάνω του προσωπικού αντίπαλος. Πανίδης, θα σου πάρει τώρα την μπάλα. Μέσα υπάρχει τζάμπολ μεταξύ αυτού και του Περζίτη με το νούμερο 4. Και αλλαγές στο MVP. Παπαδόπουλος και Μόκας περνάνε εντός. Κυριαζής και Τάλπας στον πάγκο. Το Βελάκι έδειχνε Big Babes, συνεπώς για αυτούς θα είναι η κατοχή. Μόνο έχει 3 ακόμα φάουλ να δώσουνε. Για 3 έστοχο. Καλκίδη. Στρούζας. Παπαδόπουλος, Κουσέουλου. Σουτ για 3 με ταμπλό άστοχος. Παϊτάρι στο rebound. Παϊτάρις, ωραία πάσα, Τερζίδης στέκεται σαν έλουρο στον αέρα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 34-62. Νίκη πλέον από τα στάτους μεγαλειώδης. Για τους Big Babes βρίσκονται 4-43 μακριά από την τρίτη του νίκη στην Elite του καλοκαιριού. Χαλκίδης συγκράτησε την πάσα, ο Στρούζας δεν την πήρε ποτέ. Παϊτάρης, την τριάδης με τη μία, άστοχος. Κόπηκε από το ταμπλό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Έχω πέρατε, Στρούζας. Βόκας, Κουσέβουλου Σουκιά, 3, έστοχος. Φέρνει τον Τατσέρι, ο οποίος δεν πρόλαβε να τον περιορίσει επαρκώς στο να μην σουτάρει και ακόμη θα τον κόψει. Μητριάδης. Για 3 άστοχο. Τώρα και φυσικό rebound, τι μία, τι ωραία πάσα έβγαλε ο Μητριάδης στο Τατσέρι. Ισόγλου. Μόκας. Στρούζας. Ψάχνει την πάσα. Κουσέβουλου σούτια 3, άστοχος. Ζήτησε το rebound. Θέλει να τρέξει, σκαστή πάσα, έρινος. Άστοχος όμως είναι τριάδης με τη μία. Βαλκίδης, βρίσκεται και εκεί. Στρούζας. Μια πάσα τη βγήκε στον Μόκα τελικά. Ο Παπαδόπουλος για 3 άστοχος. Υπάρχει λάθος, αλλά βγήκε πάλι στο MMP. Πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα, άστοχος όμως ο Ορφανίδης. Θα πάρει και πάλι την μπάλα με κάποιο τρόπο και καλάθι. Απέναντι στην Τριάδη. Πήρε την μπάλα και βρεθεί ελεύθερος. Δεν έκανε τη δουλειά του. Το τέρι στη γωνία. Από τη γωνία σου για 3 άστοχος. Μόκα στο rebound. Φρουτζάς. Και 8 δευτερόλεπτα. Πάμε την τάξη. 14 δευτερόλεπτα για τους Μπέιτς τώρα. Παϊτάρης. Συμπάσχε πάλι Παϊτάρης πήρε από τον Δημητριάδη. Είναι άστοχος όμως τρίτος στο rebound. Κουσέουγλου. Παπαδόπουλος. Η κορυφή επιστρέφει αυτός τώρα. Δύσκολες πάσεις βγαίνουν για τις MVP τώρα. Πιέζουν σε κάθε ευκή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Οι Babes. Άστοχο. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι τον Αφανίδη. Παλά περπάτησε αργά και βασανιστικά στην Πάνη Χαλκίδη. Μία ακόμα πάσα. Ένα ακόμα υπέροχο team group που έβγαλε
από τον Δημητριάδη. Φάουλ από το Τσέρι τώρα. Στον Μόκο, ο οποίος θα είναι πολύ γρήγορος στο να πάει στην αντίπαλη πλευρά. Ενώ σου τάστοχο τώρα θα σπρώξει την μπάλα ο Παπαδόπουλος εκεί που είναι συμπαίκτης του ο Φανίδης. Φάουλ. Για το rebound, μόνο τελικό τυχής, Τρούζας. Για το κλέψιμο, ο Τερζίδης ανοίχνευσε την μπάσα. Πάει να βγάλει κάτι φαντεζί με τον Τριάδη. Όχι τόσο φαντεζί, αλλά καλά την αντελές. 41-70, Τρούζας. Τρούζας μας κρατήσει, όχι. Βάζει λίγο με τον εαυτό του. Γιατί ο Δημητριάδης 2-3 έχει πατήσει τη γραμμή όμως. Είναι το νούμερο, είναι λέει το παπούτσι. Χάρη το λόγο του Σμιντρέφ. 1-13 ακόμα λοιπόν η κλήξη της τέταρτης περίοδου. Οι Big Babies είναι μπροστά με 30-1 πόντους. 29. Κατοχή για τους MMP. Θα ακολουθούμε μια από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι. Ακόμα σε πρώτο πυλώνα για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Σρούζας. Ο Σεόγλου σου για 3. Εύστοχος απέναντι στο Βατσέρι, οκ. 44-70. Τερζίδης. Πήρε από τον Παϊδάρη. Τριάντης δεν συγκρατεί. Από αυτόν η μπάλα πέρασε εκτός. Δεύτερο λάθος. Για αυτόν, αν και δεν συγκράτησε την πάσα. Και πάντως θα είναι αυτός που δίνει την πάσα, λένε κάποιοι. Εσέγγλου, σουτ για 3. Άστοχος από την εξωτερή. 7 δευτερόλεπτα. Μετάρης, Λοτσέρης. Μητριάδης τώρα στην κορυφή στα 16. Γυρίσει η Χαλκίδης. Σου για 3, Παϊτάρης, εύστοχος! 44-73. 12 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν θα εκδηλωθεί η επίθεση από τους MMP. Υπάρχει η πρωτοβουλία από τον coach να πάρθει η επίθεση. Σου για 3, άστοχος με ταμπλό. Χωρίς άμυνα. Τελικό σκορ λοιπόν 44-73, κατάφεραν να πάρουν την τρίτη τους και μάλιστα πολύ θριαμβευτική νίκη οι Big Babies, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μπροστά μόλις με 2 πόντους με ένα καλάθι στη λήξη του πρώτου μισού, κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά που αγγίζει τους 30 πόντους 44-73. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Οι MMP έκαναν πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει και η συγκεκριμένη επαφή μας με εσάς, από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!